Ευτυχώς υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση εκπομπές για την υγεία μας. Υπάρχει μια πολύ ωραία εκπομπή στο Μέγκα που λέγεται «Όλα για τη ζωή μας». Παρουσιαστής είναι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης. Ναι. Μην ψάχνεις τα χαρτιά σου. Δεν είναι στα χαρτιά σου αυτό το θέμα. Μιχάλης Κεφαλογιάννης. Ευχαριστώ πολύ που ξύπνησε σε 9 παρα 10 να δεις την εκπομπή. Μιχάλης Κεφαλογιάννης, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι θέμα είχε σε αυτή την εκπομπή. Κάποιοι τη βρίσκουν γοητευτική, κάποιοι κάνουν τα πάντα για να την ξεφορτωθούν, αλλά να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για να την εξαφανίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κοιλιά. Για την κοιλιά. Πολύ ωραίο θέμα. Είχαν θέμα την κοιλιά. Ποιον είχαν καλεσμένο? Μαζί μου ο Χρήστος ο Κιούσης. Ο Χρήστος ο Κιούσης! Ναι, όταν μιλάς για κοιλιά, πάει το μυαλό. Ο Χρήστος ο Κιούσης. Είσαι φασάει στο Κιούσης. Ό,τι έχει να κάνει με pork belly και τα λοιπά, το έχω. Για να δούμε το απόσπασμα της εκπομπής. Την έκανες την παγαποτιά σήμερα, έβαλες μαύρα. Ναι. Μ' άφησες να εκτεθώ εγώ με αυτό το πουλοβεράκι που φοράω. Αλήθεια είναι. Για να φαίνεται ότι έχω κοιλιά. Είναι το ευαίσθητο σημείο σου? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Χωρίς πολλά-πολλά θα σας πω όσα ξέρω για την κοιλιά. Βρίσκεται στο κέντρο του σώματος, κάτω από τα βυζάκια περίπου και πάνω από τα καλαμπαλίκια μας. Ξέρετε, τα μπομπόλια. Είναι ένα όργανο το οποίο όσο το ταΐζουμε σουβλάκια και μπέργκερ, μεγαλώνει και όσο το ταΐζουμε μπρόκολα, ντομάτες και μαρούλια, μικραίνει. Δεν έχει πολύ επιστημονική εξήγηση αυτή, σωστά? Ναι, αν θέλετε επιστημονική εξήγηση, να καλώσετε επιστήμονα, όχι παρουσιαστή σατυρικής εκπομπής. Σωστό και αυτό. Θεωρείτε ότι το σπλαχνικό λίπος αυξάνεται όταν τρώμε πολλά τρανς λιπαρά? Πού να ξέρω. Τι εννοείτε? Εγώ το μόνο που ξέρω για το λίπος είναι ότι είναι εκείνο το λευκό στην παντσέτα, το οποίο αν γίνει στα κάρβουνα γίνεται λουκουμάκι. Αν σφίξεις μετά και δύο μπυράκια με το τσιτσί, γίνεται το έλα να δεις. Η κυλίτσα σου γεμίζει με ευτυχία. Κύριε Κιούση, δεν σας καλέσαμε στην εκπομπή για να πείτε αυτά που λέτε για την κοιλιά? Ναι. Δηλαδή, ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Με είδατε και είπατε αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για την κοιλιά. Ας τον καλέσουμε στην εκπομπή μας. Μα με τα κοψίδια θα βουλώσει καμιά αρτηρία και μπορεί να μείνετε στον τόπο. Ενώ αν φάτε τίποτα οσπρία, μπορεί να ζήσετε ακόμη και 40 χρόνια παραπάνω. Καλύτερα μια ώρα σουβλάκι και αρνί παρά 40 χρόνια τούμπανο από τη φακή. Μπράβο. Τούμπανο από τη φακή. Μπράβο, Χρήστο. Έβαλε στη θέση του. Χαίρομαι που μπήκατε στο μυαλό μου. Αυτά ακριβώς. Σκεφτόσουν, αλλά δεν έλεγε.